ξεχνάω, πολεμάω να φτάσω σ' αγαπάω και γι' αυτό δεν μπορεί να χάσω. Σε το μάλλον σπόρι, εναστίζεται! Κοράν, ανησυχώ. Οι πυροβολισμοί είναι από το Κόσοβο πόλη. Μη φοβάσαι. Η περιοχή είναι καθαρή. Από το πρωί περνάνε είναι δική μας. Και πώς είσαι σίγουρος ότι δεν είναι Αλβανοί αντάρτες? Σίγουρος θα είμαι μόνο όταν φτάσουμε. Δώσε την Πέρσου, Πέρσου! Πέρσου, Πέρσου, Πέρσου! Πάν που είτε σε! Σέντιτε του ντόλε, γερ! Ακόμα που πάνε σε κόλα, τι σε είναι ζεούσταλιας. Γερουσέου κουτέτ καλιάνε, ναι με ράτα. Ναι, τάμο γεμύρνο. Λάζος, τάτα μη ερέκοντα η ράτσα τσπούντα. Γιος μη ερέκοντα η ράτσα μάιστα νόγκο γλάβα. Ζάτο τα τεινίκο σκούτσα. Γλωσσού! Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Οι γιατροί έδωσαν ελπίδες. Ελπίδες, μεσοτερική αιμορραγία. Αλλά τώρα, μην κλαις. Θα καταλάβω. Μην χάσεις την πίστη σου, Όλγα. Πώς θα μου πείτε την κριτσική? Θα το τα μην εραζούμε μου. Μάμα, αυτά τα νιτσεβισονίκα θα σε βρατικού. Δώτσι τσέκο, τέτοια Ιάννη, δεν είμαι ράτα. Ναι. Ο πόλεμος θα τελειώσει και θα είμαστε ευτυχισμένοι ξανά, όπως πριν. Μην κλαις. Έλα, κάτσε εδώ, σε δω λίγο, γιατί όπου να είναι πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει και ο μπαμπάς θα με μαλώσει. Μη μου τρώμεις τώρα, θα γυρίσω γρήγορα. Είναι σημαντική μέρα για τον μπαμπά σήμερα. Δεν κάνει να τον αφήσουμε μόνο του. Καλά. Α, αυτοί που φέρανε τα γλυκά για τον μπουφέ ξεχάσανε να βάλουν μέσα το κεράκι της τούρτας. Καλά, εγώ έπρεπε να τηλεφωνήσω και γι' αυτό. Όχι, αλλά τώρα δεν. Αλλά θα μείνουμε χωρίς κεράκια. Αχ. Αυτά που να τα βάλω. Αυτά αγαπητέ μου, τα βάλεις εκεί. Ναι. Έλα, Πέτρο μου, ναι. Εδώ. Ναι, το ξέρω ότι έχω αργήσει. Καλά, μην κάνεις έτσι. Δεν έγινε και τίποτα που λείπω εγώ. Ναι. Ναι, σ' ακούω, παιδί μου. Ναι, έρχομαι. Εντάξει, δεν θα αργήσω. Άντε, γεια.
smo nema više Jugoslavije, kad smo se mi rodili bilo je, sad više ne postoji. A mi smo i dalje Jugoslovenije, sad nema kako šlo. Tako je, dete moje. Boris, ne se badi se, barakano. Mami, για μάλλον μούκα. Πείτε μου, Δαβίδη, μου τα λιγιώ, για μια στοτρέμπα. Ναι, εισλάζει τον Δαβίδη. Ζα δυο μινούτα, είτε μοντάλια. Τσεπώνω, βολεύει Ντάνι Όλγα. Ζάτω σε μπόρι μου. Ποιοι από εμάς θα ζουν για να τα δω. Ώρες, ώρες νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος έγινε για να καταστρέψει τη ζωή μου. Ζούσαμε όμορφο, είπαν και τα παιδιά. Μας που περνάγαμε από εδώ με τον πατέρα. Με τη μάνα, κόρη. Η μάση που μας μάθαινε ελληνικά στη διαδρομή. Και ο πατέρας κρίνιασε. Γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα. Όλγα, δεν θέλω να τη θυμάμαι τη μάνα. Ακόμα δεν την έχεις συγχωρέσει. Και ούτε πρόκειται. Τα γράμματά της τα σκίζω. Ας έχει αγωνία αν ζω ή αν πέθανα. Κι όμως, εγώ τώρα την καταλαβαίνω ακόμα πιο πολύ. Τώρα που ξέρω τι σημαίνει να σου λείπει η χώρα σου. Μας άφησε για να γυρίσεις στην Ελλάδα, στη χώρα της. Άσε μας ρε Όλγα, μας άφησε για να γυρίσεις στη χώρα της. Για ένα Έλληνα γκόμενο μας παράτησε. Δεν έπρεπε να σ' ακούσω. Έπρεπε να είχα στείλει τα παιδιά στην Ελλάδα. Δεν θα τον βάλουμε στα πόδια. Θα δώσουμε τη μάχη μας και θα νικήσουμε. Τέτοια έλεγε και ο Ίβαν. Και τώρα... Σάμπι! Μπορεί να πάνε 34 σημεία, 30 χιλιόμετρα μακριά. Σαν είναι σε υπότσα. Πρέπει να κόλλημα! Λάσιμψε! Περήφανος για σένα, Πετρό. Έκανες εφικτό το ακατόρθωτο. Μακάρι να είχαμε πολλούς σαν εσένα. Λες να είμαι μοναδικός. Αν δεν είχα τη στήριξή σου, δεν θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά. Άννα. Γεια σας. Τώρα πώς θα σε λέω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά. Στάθη. Όπως με λέει ο άντρας. Ναι, αλλά ο άντρας μου δεν σε είχε καθηγητή. Του είναι εύκολο. Από τις καλύτερες φοιτήτρες που πέρασαν από τα χέρια μου. Αν μου λέγανε τότε ότι η Άννα δεν θα ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική, θα γελούσα. Όμως διαπιστώσατε, όχι μόνο δεν έχει ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική, αλλά με το ζόρι έρχεται και στα εγγένεια των έργων του άντρα της. Πέτρο, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και με φέρνεις και σε δύσκολη θέση μπροστά στον καθηγητή μου. Απλώς σήμερα έχει τα γενέθλιά της η κόρη μας και ήθελε να στολίσει το σπίτι για τον πατέρα της. Ήθελα να τον εντυπωσιάσει, να το βρει έτοιμο όταν θα γυρίσει. Κύριε Βασιλείου, μπορώ. Με συγχωρείτε, εμείς. Ο άντρας σου μας εντυπωσίασε ακόμα μια φορά. Κατάλαβες τώρα γιατί κατάφερε να με τραβήξει από την αρχιτεκτονική. Θες την αλήθεια. Άκουσε την. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχε άντρας που θα σε εμπόδιζε να κάνεις την καριέρα που ήθελες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κατάφερα να κάνω κάτι πιο σημαντικό. Να χτίσω μια πολύ γερή οικογένεια. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό στις μέρες μας. Ξέρω, ξέρω.
Δύο φορές έχω χωρίσει. Νομίζω όμως ότι για να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, χρειάζεται να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Μην ανησυχείς. Δεν τα έχω παρατήσει τελείως. Κάτι ετοιμάζω που ελπίζω να τελειώσει σύντομα. Μπα, με τι θέμα? Α, δεν σου το πω τώρα. Πάντως να είσαι σίγουρος ότι θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει. Πράτσα μου σαν άζαν! Ναι, βόησε! Πράτσι τσέμω! Για η κουκότα δεν σε με βρούκου, μάνα! Σουρίκε! Πόσε, πόσε! Κόρα, ναι! Όλγα! Όλγα! Με μπορείτε σε τέτοιο. Μ' ανοίγε τον ίστα. Μ' σβεστήλασε. Πώς θέλει! Πώς χωράνε! Ναι. Έλα, Πέτρο. Καλά, ακόμα και είσαι. Ποιο έργο? Στην Καστοριά, ε? Μάλιστα. Εκτός από αυτό το μεγάλο έργο, λοιπόν, που σε περιμένει στην Καστοριά, σε περιμένει και το παιδί σου, αν αυτό σου λέει κάτι. Αχα. 130 δις. Τι μου λες, απίστευτο. Όχι, όχι, δεν... Δεν το είπα ειρωνικά. Κάτι άλλο σκεφτόμουν. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Κάνε μου τη χάρη όμως να κάνεις ένα τηλεφώνημα στο παιδί. Σε περιμένει 100 ώρες. Όχι, δεν ευριάζω για μένα, Πέτρο. Δεν με πειράζει εμένα που θα αργήσεις. Για το παιδί με νοιάζει. Καλά, καλά. Ναι, εντάξει. Άντε, γεια. Δεκάδες είναι οι γονείς οι οποίοι αναζητούν τα παιδιά τους που χάθηκαν. Όπως δεκάδες είναι και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν ορφανά. Τραζέτσβετσε. Ουι, καλά σου το. Ζάτος το σμουρά του. Ράτνε μόζε τα οτγόβορήν είναι αγιάτνο ζάστο. Στάτσι μου το ράδι μου. Για εγώ και δίδε μου κούτσι δε στάτσι καμτά του. Τάτα τσε βασνάτσι μακδέβει ό,τι σλή. Ζάστο νεζί μου σε το μου ήκα. Ζάτο στο τσεμό η ζήβοντίτη όπα σαν η τέζα γνήμα ο γουντά βασποβέντεν. Ήτσι τσέτε κον τέτ καγιάνε η νίκομ νέτσετε πρίτσα τιωμένη. Άιντε, πρακραστείτε σε ή οπρόστητε ον μάικε. Ήτσι
ζήσει τη Σαβρέ μου. Όλα τα καλά του κόσμου ήταν δικά σου. Όλα τα καλά του κόσμου είσαι εσύ και ο μπαμπάς. Και να μου κάνετε και ένα αδερφάκι. Αγάπη μου, τι και αδερφάκι. Άντε, πηγαίνετε στο σαλόνι τώρα να κόψει την τούρτα. Αυτό το χώμα που σε σκεπάζει, δεν ξέρω πώς θα λέγεται αύριο. Αν θα είναι πια Γιουγκοσλαβία, ούτε αν θα μπορούμε να έρθουμε να κουμπίσουμε λουλούδια στα πόδια σου ξανά. Εκεί που είσαι τώρα δεν έχει πόλεμο και δεν θα φοβάσαι. Προσπαθώ να θυμηθώ το γέλιο σου, Όλγα, αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι η αγωνία στα μάτια σου. Θέλω να είσαι ήσυχη για τα παιδιά και να ξέρεις ότι θα εκδικηθώ τον άδικο θάνατό σου. Καλό ταξίδι, Όλγα. Τι έχεις, Άννα μου? Τίποτα. Απλώς σκέφτομαι πόσο λίγο χαιρόμαστε αυτά που έχουμε. Το παιδί τι έγινε, κοιμήθηκε? Αν δεν πας για το παραμύθι, την ξέρεις. Είναι ικανή να ξημερώσει. Κάτι έχεις όμως εσύ. Τίποτα, σου λέω, μια χαρά είμαι. Δεν σου πω τα νέα. Ο Πέτρος ανέλαβε ένα καινούριο έργο, πολύ μεγάλο, στην Καστοριά. Ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Α, γι' αυτό ήταν στην πρίζα τον τελευταίο καιρό. Και εγώ. Δεν μου λες. Μια και βρίσκεται στην περιοχή, δεν μπορεί να βολέψει τον Βασίλη σε μια δουλειά. Μήπως και βρει και αυτό το παιδί επιτέλους στον δρόμο του. Μονάχα να το σκεφτεί μόνος του. Εγώ αποκλείεται να του ξαναμιλήσω για τον αδερφό μου. Βαρέθηκα πια. Αυτό μην το ξαναπείς. Ο αδελφός σου έχει ανάγκη από βοήθεια και ο άντρας σου το ξέρει. Μόνο που το ξεχνάει από τις πολλές δουλειές. Γιατί βρε κορίτσι μου, δεν πας λίγες μέρες στην Καστοριά? Θα σου κάνει καλό. Το ξέρω. Άσε που τους έχω επιθυμήσει τρομερά. Ειδικά στον πατέρα μου. Τότε γιατί δεν πας? Τώρα μιλάς και εσύ, λες και δεν ξέρεις τον Πέτρο. Ο Πέτρος έτσι και φύγω κάνει, λες και έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι του. Εσύ φταίς, εσύ τον έχεις κακομάθει. Καλησπέρα τώρα. Όλα θα τα κόψουμε. Α, είσαι φορτωμένη πάλι. Πάλι. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Νική, δεν έχω όρεξη για γκρίνια. Έχει τίποτα να φάω? Δεν σε τάει συγκόμενα. Μωρέ, πούστη μου, γαμώ το κερατό μου. Πόσες φορές θα το πω, δεν υπάρχει γκόμενα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Χωρίζουμε. Α, εσύ δεν πας καθόλου καλά. Πως εδώ ήταν έτσι. Βαρέθηκα να παριστάνω την ανώτερη και να κάνω ότι δεν με νοιάζει. Έχουμε γίνει βούκινο σε όλη την Καστοριά. Ρε Νίκη, έχεις τρελαθεί, τι λες? Λέω ότι εδώ και ένα χρόνο έχει πληρώσει γκόμενα και το ξέρουν όλοι. Και εγώ πρέπει να κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Φτάνει πια. Βαρέθηκα. Δεν έχω άλλο. Σ' αγαπάω. Δεν μπορώ χωρίς εσένα και τα παιδιά. Α, τώρα θυμηθείς και τα παιδιά, ρε. Πού ήσουν να ξενυχτάω μαζί τους τα βράδια? Νίκη. Πού ήσουν να σε ζητάνε? Πού, τι να τους πω, είσαι στη δουλειά? Ούτε να δουλέψεις δεν είσαι ικανός. Σου βρώμαγε το γουναράτικο του πατέρα σου. Έλεγες θα κάνεις δικές σου επιχειρήσεις. Πού τα όλα αυτά. Θα τους ξυπνήσεις όλους. Και καλύτερα να ξυπνήσω εγώ που σου είναι τα χάλια. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θες. Θέλω να έχω άντρα, αυτό θέλω. Θέλω να έχω σύντροφο, φίλο, εραστή. Να μένει κάποιος μαζί μου τα βράδια. Τι με κοιτάς? Από ποιον θα τα ζητήσω αυτά, ε? Τι έγινε, δεν μιλάς? Σου τέλειωσαν τις δικαιολογίες? Μερικές φορές είναι τόσο πολύ στον κόσμο του που νομίζω ότι ούτε με βλέπει, ούτε με ακούει. Μην δίνει σημασία σε όλα. Ξέρεις πόσο δεν ζηλεύανε την τύχη σου, ε? Έχεις έναν άντρα που σε αγαπάει, που πάει μπροστά. Ξεκίνησε από το μηδέν και έγινε μεγάλος και τρανός. Έχεις την Ειρηνούλα μας. Γιατί θέλεις και ψάχνεις? Έχεις δίκιο, το ξέρω. Δεν είναι που το θέλω. Αλλά πραγματικά είναι σαν να έχει φύγει η χαρά από μέσα μου. Μονάχα όταν είμαι με το παιδί μου νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου, νιώθω ότι είμαι χαρούμενη, αληθινά. Όλα τα άλλα τα κάνω αναγκαστικά για τον Πέτρο. Μερικές φορές πραγματικά δεν ξέρω πού είμαι και γιατί. Είσαι εκεί που πρέπει να είσαι.
Μα σε καλό σου, βρε κορίτσι μου, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Ίσως έχεις πιεστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πολλές υποχρεώσεις εσύ, πολλές δουλειές ο Πέτρος. Σου λείπει, φαίνεται. Ναι. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι. Πάω να δω αν κοιμήθηκε το παιδί. Νίκη, πρόσεξε, γιατί το έχεις παρατραβήξει το σκηνή. Το σπάω το σκηνή, γιατί δεν σε αντέχω άλλο. Σε συγχαίρομαι. Δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα σου. Μήπως τα κάνεις όλα αυτά επειδή με γουστάρεις? Και τελευταία σε έχω παραμελήσει. Παρακαλώ, από πάνω μου. Αφού τη βρίσκεις μαζί μου. Σε με. Τι βρίσκεις μαζί μου, δεν τη βρίσκεις? Βασιλή! Βασιλή! Τροπή, ρε. Αν κάποιος αγαπάει ένα λουλούδι που δεν υπάρχει τέρι του στα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια των άστρων, αυτό φτάνει για να τον κάνει ευτυχισμένο όταν το κοιτάζει. Λέει μέσα του, εκεί κάπου βρίσκεται το λουλούδι μου. Αν όμως το αρνί φάει το λουλούδι, θα σου φανεί σαν ξαφνικά να σβήσαν όλα τα αστέρια. Και δεν είναι σπουδαίο αυτό? Δεν μπόρεσε να πει περισσότερα. Ξαφνικά τον πνίξαν τα αναφιλητά. Η νύχτα είχε κατεβεί. Εγώ είχα παρατήσει τα εργαλεία μου. Πολύ που σκοτιζόμουν τώρα για το σφυρί μου, για το μπουλόνι μου, για τη δίψα και για το θάνατο. Πάνω σε ένα αστέρι, σε ένα πλανήτη, στο δικό μου τη γη, ήταν ένας μικρός πρίγκιπας που χρειαζόταν παρηγοριά. Τον πήρα στην αγκαλιά μου. Τον ανούρισα. Του έλεγα, το λουλούδι που αγαπάς δεν κινδυνεύει. Θα του ζωγραφίσω ένα φήμωτρο του αρνιού σου. Θα σου ζωγραφίσω μια πανοπλία για το λουλούδι σου. Δεν ήξερα πια τι να πω. Αισθανόμουν πολύ αδέξιος. Δεν ήξερα πώς να τον βρω, πού να τον προφτάσω. Είναι τόσο μυστήριος τόπος η χώρα των δακρύων. Λέντσα μου, γιατί δεν ξάπλωσες ακόμα? Σε έχω έννοια, βρε κορίτσι μου. Τρεις ώρες κοιμάσαι κάθε βράδυ. Κοίτα τι ώρα είναι αυτό το κλεισάκι. Λοιπόν, θέλω να τραβήξω το εσωτερικό του όταν ανέβω Καστοριά. Σ' αρέσει? Πού ξέρω εγώ από αυτό, κόρη μου? Πάντως, για χάρη σου, δεν μπορούσα να κάθομαι να το βλέπω όλη νύχτα. Πού τη βρίσκεις την όρεξη, μωρή Ελένη, πάντα? Γιατί? Έχουμε καμία στενοχώρια, για να ξέρω. Εκεί είσαι, το χαβά σου. Ναι. Ναι, έλα, παιδί μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, όμπα. Τι έγινε, συμβαίνει κάτι? Ναι, θέλω να ανέβεις σε πάνω. Ο Βασίλης με την Νίκη, ξέρεις. Τι έγινε, μωρέ πατέρα, πάλι τσακώθηκαν αυτοί? Αυτή τη φορά είναι σοβαρά, χωρίζουν. Καλά, εντάξει, αυτοί πάντα χωρίζουν. Σε έχω ξαναπάρει εγώ να ανέβεις. Από αυτό και μόνο. Τώρα πάλι, αν δεν μπορείς, τι να σου πω. Ξέρω ότι σε χρειάζεται και ο Πέτρος. Δεν μου λες, ο Βασίλης πού είναι? Στις Πρέσπες. Α, κατάλαβα. Τότε είναι σοβαρό. Чекаме мир. Де я? Не знам. Убил ми е сестру. Јел то знаш? Шта ћеш, рати? Бирај речи. Некада смо овде заједно вино пили. Сећаш се? Било па прошло.
Sad si srpski vojnik, sad si neprijatelj. Neminovno će jedan od nas da otere onog drugog. U ratu i duša podivlja. Što ubiste Olgu? Nije nju ciljao. Pa koga je od mene ili vino sto popismo zajedno? A što si ti uopšte došao ovdje? Emiru su dani odbrojani. Ko to kaže? Zakljao sam se na grobu moje sestre. Sad kad sam diplomirao, svima ću po kuću da napravim. A ne, prvo radnik. Povećao mi se broj mušterija, nema više gde stolove da stavim. Da li si to dobro naučio na fakultetu? Ili će krov da se sruši na nas? Nema zime za Gorana. Najbolji građevinac. Najbolje će biti prvo Halilu da sazidaš. Njegova je glava najtvrđa. A? Prvo ću Emiju. Najbolji mi je prijatelj. Aj, još zbog nečega. Žena mi čeka, dete. Sa srećom. Moram da proširim kuću. Emire, ajde. Za sina. Ήταν όνειρο δηλαδή. Είδα ότι ήμουν στο πατρικό μου σπίτι στην Καστοριά. Ήθελα να βγω έξω, να βρω διέξοδο. Πήγα στην πόρτα. Ήταν χτισμένη, δεν μπορούσα να βγω. Μετά πήγα στο παράθυρο, ήταν και αυτό χτισμένο, παντού τύχη. Τελικά
Κατάφερα να βρω ένα χάλασμα. Πήγα να βγω από εκεί και τότε άρχισε να βουλιάζει, να οπισθοχωρεί το πάτωμα, να γίνεται ένα πράγμα σαν βάλτος. Και όσο προσπαθούσα, τόσο πιο βαθιά χωνόμουνα. Πιο βαθιά. Ήταν φρικτό, τι να σου πω. Έγινε τίποτα σήμερα που σε τάραξε? Το μόνο που έγινε ήταν ότι μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Ο αδερφός μου είναι έτοιμος να χωρίσει με την Νίκη. Αυτή είναι η μόνη που δεν θα χωρίσουν ποτέ. Έχουν συνηθίσει ακόμα και τους καβγάδες τους. Έλα, ηρέμησε. Πέρασε τώρα. Εγώ είμαι εδώ και δεν πρόκειται να αφήσω να σε πειράξει κανένα. Μήπως θα μου πεις και παραμύθι απόψε? Δεν ξέρω εγώ παραμύθι. Να σου πω, σκεφτόμουν μήπως θα ήταν καλό να έφευγα αύριο. Να πήγαινα για μια-δυο μέρες στην Καστοριά. Νομίζω με χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Αν νομίζεις ότι είναι απαραίτητο. Θα σου λείψω. Φυσικά και θα μου λείψεις. Εμένα μου λείψεις ακόμα και όταν είσαι εδώ. Θα ασχολείσαι με κάτι άλλο εκτός από μένα. Μήπως είσαι εγωίσταρος και εκθετικός και ζηλιάρης. Καληνύχτα. Учишь греческий пассаж? Да. Гледах да не пречеш преко граничног прелеза Совин. Боје да и легално пречеш граничу. Имаш ли фотографију? Имам. Ово је моја диплома. Хочу на њој. Da mi promeni šivu. Da bude isto kao na pasušu. Građevinski inženjer, a? A što ti ideš? Posle rata ćeš imati puno posla ovde. Ima kuće. Treba će mi jedan sat. Sad čekat ću. Αλέξανδρος Πολίτης. Αλέξης. Σβιτζαλίτης εγκόρανε. Αλέξης Πολίτης. Είμαι εδώ μόνο του. Ο μπαμπάς δεν θα το καταλάβει, αφού συνέχεια δουλεύει. Ναι, ο μπαμπάς τα καταλαβαίνει όλα, καημένη μου. Και ξέρει γιατί? Γιατί σ' αγαπάει. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Πήγαινε στο γραφείο, του δώσε ένα φυλάκι και δεν το μάθει. Τα επεισόδια έγιναν χθες στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Ας ακούσουμε την απεσταλμένη μας Μαρία Καρτιλάκη. Αλβανοί μεθοριακοί φρουροί συγκρούστηκαν με μέλη της αλβανικής μαφίας. Αντιλάγησαν πυρά και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Πάλι τα ίδια στα σύνορα. Πρόσεχε, βρε κορίτσι μου, εκεί που θα πας. Δεν είναι ανάγκη να τριγυρνάς σε μια και στα ξοκλήσια για φωτογραφίες. Σύνορα είναι αυτά. Έχουν μπουκάρει ένα σωρό ξένοι στην Ελλάδα και μένουν σε ρημωμένα χωριά στις Πρέσπες. Κούδι τσκούι.
Μόνο το ψύχετ. Το ταγέι ακούνται και τη σκόη. Νουκ μου τη σκόη ήταν η πάση κοράνητ. Διότι και ντρόιμ πτού, τα τλουφτώ είναι πιχελή με τόνα. Περτζήθνε μου. Ατχέ, δούχε το χακμέρε μη πρόσε τσίλιν βέτσι βέτσι. Τι με νόρι περλούφτ. Κουρσε ούν παρφεμίν τίμε. Δεν το ζευράς. Με τσότε σε νουγδό μου σε αμεμό. Παιχνιδιού Γερμανοί και Ιάπωνες. Έλληνας ο ανάδοχος εργοστασίου παραγωγής ρεύματος. 130 δις η ανάθεση στον Πέτρο Βασιλείου. Ο ισχυρότερος επιχειρηματίας της χώρας μας αναβαθμίζει τη Μακεδονία. Μάλιστα. Και μόνο γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Η Μακεδονία χρειάζεται στήριξη. Πάλι καλά που σε συγκινεί για κάτι. Ανά. Δεν καμαρώνεις πια για ό,τι κάνω. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Πάντα σε θαυμάζω, όπως σε θαύμαζα. Απλώς, δεν σε έχω πια. Δηλαδή, θα ήθελες να ήμουν ο μηχανικούλης που παντρεύτηκες. Όσο και αν φαίνεται τρελό, καμιά φορά νομίζω πως θα το προτιμούσα. Δεν ξέρω. Παλιά ζούσαμε πραγματικά μαζί. Κάναμε σχέδια μαζί, κάναμε όνειρα. Η ζωή δεν είναι ατέλειωτη. Καλό είναι να το συνειδητοποιεί κανείς αυτό. Μετά, μεγάλωσε η δουλειά σου και τα σκέπασε όλα. Τώρα ζεις μονάχα για τη δουλειά σου, Πέτρο. Δεν χαίρεσαι τα σημαντικά της ζωής. Δεν έχεις καιρό ούτε για μένα, ούτε για το παιδί σου. Δεν βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν περισσότερο μαζί σας. Αλλά δεν γίνεται. Για την ώρα τουλάχιστον. Βλέπεις, αποφασίζω για τις τύχες πολλών άλλων. Τέλος πάντων, τι νόημα έχει να κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς το μόνο που καταλαβαίνω κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε πια τη ζωή εσύ κι εγώ. Ακούτε, Μάρες. Πάντα ίδια τα βλέπαμε. Απλούστατα. Τον τελευταίο καιρό σε έχω παραμελήσει και γκρινιάζεις. Τέλος πάντων, και μια λοιπόν που αποφασίζω για τις τύχες των άλλων, πες του αδελφού σου ότι θα δουλέψει κοντά μου, σαν διευθυντής προσωπικού. Με συγκινείς που το σκέφτηκες αυτό. Βρε Πέτρο, εσύ όλους σου νοιάζεσαι κι εγώ. Εσύ παρά είσαι ευαίσθητη. Αλλά γι' αυτό σ' αγαπάνε. Λοιπόν, πες του αδελφού σου ότι είναι υπεύθυνη δουλειά και ότι πρέπει να προσέξει για να τα καταφέρει. Ναι, καλημέρα, η κυρία Βασιλείου. Θα ήθελα να αναβάλω το ραντεβού της Ειρηνούλας. Ναι, περιμένω. Ναι. Δεσποινής μου, δεν είναι κάτι επίγον. Δεν πρόκειται για σκολκοειδίτιδα. Ένα καθαρισμό δοντιών θα κάνει το παιδί. Καλά, δεν πειράζει, θα το κάνει όταν θα έρθω εγώ. Σας παρακαλώ, ενημερώστε τη γιατρό. 10 χρονών παιδί είναι, δεν μπορεί να έρθει μόνο του. Έλα, σημείωσε τι άλλαψα όνειο θέλεις από το σούπερ μάρκετ.
Δεν χρειάζεται, βρε αγάπη μου, αφού τα κάνεις τέλεια πάντα. Αφού πάντα όλα εσύ τα έλεγες. Ναι, καλά, πήγαινε να βάλει τη φωτογραφική μου μηχανή μέσα. Ανούλα, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Μου λείψες, βρε, το ξέρεις. Πώς βρέθηκες, μου λες? Πώς να βρέθηκα, μου τηλεφώνησε ο πατέρας. Τα έχω κάνει θάλασσα, Άννα. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Και γιατί δεν μου τηλεφώνησες? Ντράπηκα. Κάθε φορά σε κουβαλάω άρον άρον. Καλά, εσύ μόνος σου πίνεις, μόνος σου κερνάς. Αφού ξέρω ότι δεν πίνεις. Καμιά φορά. Εντάξει, να σου φέρω ένα ποτήρι. Δεν είναι ότι δεν αγαπάω την Νίκη, αλλά... ξέρεις τώρα, έμπλεξα. Κι ήταν ανάγκη, βρε, να τις πιτώσεις. Αυτά είναι φαντασίες. Πώς να τις πιτώσω? Ο πατέρας μας ταΐζει και το ξέρεις. Κατάλαβε με, ρε Άννα. Γύρναγα σπίτι και είχα συνέχεια μούτρα. Η Νίκη ήταν μέσα στην κρίνια. Και τι θα κάνουμε, Βασίλη, και γιατί σε επιπόλαιος, Βασίλη, γιατί σε ξεροκέφαλος και ως πότε μας ταΐζει ο πατέρας σου. Τα γνωστά. Τσακωνόμασταν. Έφευγα. Τάπινα. Δεν μου έκανε καρδιά να γυρίσω σπίτι. Έτσι γνώρισα αυτή την κοπέλα. Το αντίθετο της Νίκης. Μου γελούσε. Μου έλεγε γλυκές κουβέντες. Με θαύμασε. Κολακεύτηκα ο μαλάκας. Αλλά δεν ξέχασα ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Τι ήταν αυτό? Τ' άκουσα και πριν. Α, δεν είναι τίποτα. Όλο και κάποιος προσπαθεί να περάσει τα σύνορα. Μερικοί τα καταφέρνουν, άλλους τους σκοτώνουν. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι σαν και εμάς. Που τα έχουμε όλα και φτιάχνουμε προβλήματα από το κεφάλι μας. Έλα, πάμε. Δεν αντέχω να ακούω. Ναι, ρε άντε. Σε καλό, η κουφίρι. Άννα, να πας σήμερα στην Καστοριά και να μιλήσεις με τη Νίκη. Κι εγώ θα κατέβω τα απογευματάκι, εντάξει? Πάμε πρώτα να πιούμε ένα καφέ. Και ύστερα θα σε πάω στον Άγιο Αχίλιο.